Καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ θα δείξουμε η οποία έχουμε ένα ηλιακό θερμοσύφωνο, όπως βλέπετε παλιό τύπο είναι, αλλά από πολύ καλά ηλιακά, η οποία εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα. Η βαλβίδα εξαέρωσης μετά από χρόνια, η οποία έχει πιάσει άλατα και τέτοια, με λίγο θερμότητα ανοίγει και στάζει συνεχώς, η οποία να έχει απώλεια νερού και δεν είναι ότι το καλύτερο αυτό. Θα το αντικατεστήσουμε με ένα καινούριο. Λοιπόν, την βαλβίδα την έχουμε πάρει ήδη, την έχουμε εδώ διπλή, η οποία αντέχει παραπάνω μπαρ από τη μικρή. Είναι μισή ίτσα θηλυκό αρσενικό και θα δείξουμε τον τρόπο που θα το αντικαταστήσουμε από το παλιό με το καινούργιο. Λοιπόν, είναι 12 και 14, δείχνει και εδώ σε μπαρ. Η βαλβίδα είναι πολύ απλή η φάση, δείχνει και τη βελόνα με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει η τοποθέτηση, έτσι, και θα συνεχίσουμε. Βασικά εδώ πρέπει να τονίσω το εξής. Πρώτον και κύριον, έχουμε κλείσει το κινικό, γιατί για να αλλάξουμε τη βαλβίδα, έτσι, όσο φαίνεται, θα πρέπει, επειδή υπάρχει ένας γενική βάνα εδώ, πριν μπούμε στον ηλιακό θερμοσύφωνο, θα πρέπει να την αποσυνδέσω αναγκαστικά, οπότε έχουμε κλείσει το κινικό του διαμερίσματος. Πιο πάνω έχουν δώσει ένα τάφι, ο οποίος δώσανε μια βρύση για την ταράτσα να υπάρχει για κάθε ενδεχόμενο. Και πιο πάνω είναι η βαλβίδα. Άρα εγώ, για να αλλάξει η βαλβίδα, ο τεκτικός, θα πρέπει να αφαιρέσω όλα τα υπόλοιπα προς τα κάτω. Οπότε αναγκαστήκαμε και σταματήσαν τα νερά από το κινικό του διαμερίσματος. Συνεχίζουν τις εργασίες μας και θα το ακολουθήσουμε. Εδώ βέβαια να μην ξεχάσουμε ότι σε τέτοια περίπτωση, όπως είναι η τοποθέτηση του boiler εδώ, εφόσον αφαιρέσουμε την βαλβίδα εξαέρωσης, εννοείται κατά πάσα πιθανότητα συνήθως κατεβάζουν και τα νερά. Έτσι, εάν όλα, σίγουρα κάνει ένα κομμάτι καλό θα πρέπει να αφαιρεθεί. Όχι θα πρέπει, θα πέσει αναγκαστικά. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι η σωλήνα εισαγωγής, βασικά μικρή είναι, γιατί έπρεπε λογικά εδώ να ήταν έσχη μισή ίτσα. Τι δεν είναι μισή ίτσα. Thank you.
Λοιπόν, βγάλαμε το ταφ, βγάλαμε και την κοινική βάνα πριν την εισαγωγή. Να αφαιρέσουμε και το υπόλοιπο κομμάτι. Φαίνεται ότι τα νερά όσα παίρνει αέρα κατεβαίνουν. Αφού δεν μας αφορά, όπως έχουμε πείσει, ό,τι κατεβάζει, κατεβάζει. Τα κόκκινα τα νερά εδώ, βλέπουμε εδώ. Άλλα τα νερά, φουλ. Αν δούμε εδώ προσεκτικά, θα μπορούσα ως τεχνικός να τελειώσει η δουλειά μου άμεσα, να βάλω την βαλτίδα και να τελειώσω. Θα το αφήσω να κατέβει, γιατί όπως βλέπουμε εδώ πολλά άλλα τα που έχει μαζέψει μέσα, με αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι δεν έχει γίνει πολύ καιρό το σέρβις, να έχει ανοιχτεί ποτέ το ανώδιο. Άρα με αποτέλεσμα να έχει μαζέψει αρκετά άλλα τα μέσα. Γι' αυτό και το νερό αργεί να κατέβει. Αφαιρέσαμε το κοινικό διακόπτη που ήταν πριν την εισαγωγή, ένα τάφι που είχαμε βάλει για να δώσουμε σε μια βρύση νερό εδώ στο ταρατζάκι, και έχουμε τη διπλή βαλβίδα η οποία είναι και αυτή 12-14. Τώρα με τα χρόνια και αυτό το έχει γίνει κατράν μέσα με άλατα και με χίλια δύο. Αποτέλεσμα αυτό να χάνει συνέχεια νερό και να έχει απώλεια. Εδώ όπως βλέπετε τώρα έχουμε αφαιρέσει, το νερό κατεβαίνει λίγο λίγο. Θα μπορούσα, όπως φαίνεται, εφόσον εγώ έχω καθαρίσει το παλιό κανάβι, όσο φαίνεται βασικά, να βάλω την παλιά βαλβίδα. Το αφήνω να τρέχει όλο το νερό κάτω, με αποτέλεσμα να φύγουν όσο μπορούμε τα άλατα μέσα, γιατί έχει μαζεύσει πάρα πολλά άλατα, και να το αφήσω να καθαρίσει το παλιό νερό. Γιατί όπως βλέπουμε είναι κατά κόκκινο, έτσι. Και αν κοιτάμε κάτω πόσο άλατα έχει μαζέψει και πόσο ακόμα θα κατέβουν, έτσι, γιατί ο λιακός αυτό που βλέπουμε είναι 200 λίτρα. Άρα σε 200 λίτρα νερό θα πρέπει να πλενένουμε αρκετό,
αρκετή ωρίτσα. Να κατέβω τα βρώμικα νερά, να φύγουν και τα άλατα που έχει μαζέψει μέσα. Και μετά, αυτός ο ηλιακός να τονίζουμε ότι δουλεύει και με τον ήλιο, αλλά δουλεύει και με το ρεύμα, η οποία έχει και το καλώδιο εδώ ρεύματος. Πρέπει και πάει στο διαμέρισμα και με το ρεύμα. Σημαίνει αυτό ότι μαζεύει πολύ περισσότερα άλατα από ένα ηλιακό που δουλεύει μόνο με τον ήλιο. Διπλής ενέργειας. Λοιπόν, σε λίγο αν καθαρίζετε τα νερά θα βάλετε καινούργια μας βαλίδα. Είναι κάτι πολύ απλό για να γίνει, απλά θέλει λίγο υπομονή. Εμείς θα προχωρήσουμε στις εργασίες και θα δείξουμε και στο τέλος τοποθεμένη τη βαλβίδα μας την καινούργια και να είναι έτοιμο προς χρήση πάλι ο ηλιακός. Όπως φαίνεται, όσο τελειώνει το νερό από το boiler, τόσο πιο βρώμικο βγαίνει, έτσι. Και ακόμα πόσο άλατα έχουν μαζευτεί, έτσι, από ένα ηλιακό. Αυτό ήταν μια καλή ευκαιρία όταν ο τεχνικός δεν βαρύεται τη δουλειά του να μην προχωρήσει εκ τόπου στην τοποθέτηση της βαλβίδας της καινούργιας, με αποτέλεσμα να αφήσει όλα τα παλιά νερά να φύγουν εντελώς από το boiler, να καθαρίσει το boiler πολύ καλά και πότε με ένα κασαβίδι μέσα για να λύσουμε καλά, για να μην ενοχλείται από τα άλατα που είναι μέσα. Λοιπόν, βλέπετε τα άλατα πόσο είναι, έτσι. Αφού σταματήσαν τα νερά εντελώς, δεν έχει σταγόνα πλέον μέσα, έχουν κατέβει όλα στις βρωμιές, το νερό κατά κόκκινο, όλες και τα άλατα. Θα προχωρήσουμε στην τοποθέτηση της βαλβίδας.
αυτό είναι. Άγιε εδώ. Είπαμε, αυτή η σελίδα ήταν το νερό για τη βρύση. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της εργασίας, αλλαγή της βαλβίδας, εδώ, διπλής βαλβίδας, και όπως βλέπουμε, αυτή ήταν η παλιά βαλβίδα, με αποτέλεσμα ότι είχαμε διαρροή συνέχεια. Αλλάξαμε, όπως φαίνεται, τη καινούργια μας βαλβίδα. Αφαιρέσαμε όλα τα υπόλοιπα, συνδέσαμε ξανά την εισαγωγή του νερού. Εδώ η σωλήνα που πάει μας δίνει νερό σε μια βρύση εδώ. Και εδώ ανοίγουμε τώρα τα νερά. Και είμαστε
έτοιμοι. Ο ηλιακός πλέον είναι σε φάση λειτουργίας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε και θα έχουμε στη συνέχεια και υπόλοιπα βίντεο, έτσι. Ευχαριστούμε για την ώρα. Καλή συνέχεια.